Θα σας ζητήσω να βάλετε μια ανωτελεία για να δώσουμε το λόγο σε έναν συνάδελφό σας στην Κωνσταντινούπολη, τον καθηγητή, τον κύριο Τριανταφύλου, τον οποίο και θα συνομιλήσουμε αμέσως. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς εκεί ως προς την έκβαση του αποτελέσματος και τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Θα πάμε σε δεύτερο γύρο? Ο Ερντογάν πάντως φαίνεται να αντέχει, και όχι μόνο να αντέχει, να έχει και προβάδισμα. Κοιτάξτε, νομίζω σήμερα η Τουρκία δεν είναι πια ίδια. Έχει γίνει κάτι το φανταστικό, κάτι το διαφορετικό στη Τουρκία. Πρώτα απ' όλα έχουμε 93% νομίζω ψηφοφόρων που έχουν με συμμετοχή, που είναι ένα ρεκόρ. Αν είναι πάνω από 93%, είναι ένα ρεκόρ που σημαίνει ότι ο κόσμος πήγε ουσιαστικά για την ανατροπή. Η ανατροπή που σηματοδοτεί ότι δεν ήθελε αυτό το καθεστώς του κ. Ερντογάν να συνεχίσει. Και γι' αυτό βλέπουμε το θρίλερ που υπάρχει, το ντέρμπι, γιατί εμείς παρακολουθούμε τα επίσημα αποτελέσματα, αλλά παράλληλα η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση έχει φτιάξει ένα μηχανισμό με πάνω από 500.000 παρατηρητές να σιγουρευτούν ότι οι κάλπες είναι φερέγγιες τα αποτελέσματα που θα βγουν, και εκεί πέρα τα αποτελέσματα διαφέρουν λιγάκι. Δεν έχουν καταμετρηθεί το 75% των ψήφων. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι έχουν καταμετρήσει τα 65%, και εκεί πέρα φαίνεται ότι η διαφορά μεταξύ του κυρίου Ερντογάν και του κυρίου Κιλιτζάρογλου είναι μιας μονάδας. Και βλέπουμε, κύριε καθηγητά, ότι όσο ενσωματώνονται και άλλα εκλογικά τμήματα, το βλέπουμε και τώρα στις οθόνες μας, συνεχώς πέφτει το ποσοστό του. Έχει πέσει κάτω από το 50,7 τώρα. Ναι. Είναι στο 77,1% της επικράτειας, 50,68% ο Ερντογάν, 43,52% ο Κιλιτζάρογλου. Συνεχώς πέφτει, και με δεκαδικούς αριθμούς, αλλά πέφτει ο Ερντογάν. Ναι. Πέφτει ο Ερντογάν, και από ό,τι φαίνεται το άλλο σημαντικό ποσοστό που δεν το έχετε στην οθόνη είναι τι ποσοστά θα πάρει ο τρίτος συνυποψήφιος, ο κ. Ερντογάν, που και στην καταμέτρηση την επίσημη του Ανατολού και στην καταμέτρηση της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 5%, και αυτό το 5% σημαίνει ότι πάμε στο δεύτερο γύρο. 5,3% είναι αυτή τη στιγμή με βάση τα στοιχεία που δίδονται. Ναι, ότι ενδεχομένως τότε αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σε δεύτερο γύρο. Που και αυτό είναι πρωτόγνωρο για την Τουρκία. Δεν έχει ξαναγίνει δεύτερο γύρο στις προεδρικές εκλογές. Αυτό σημαίνει ήττα για τον κύριο Ερντογάν, το γεγονός ότι πάει σε δεύτερο γύρο. Και όχι μόνο αυτό, είναι κάτι που δεν το συζητάμε, αλλά ο δεύτερος γύρος, αν πάμε σε δεύτερο γύρο, 28 Μαΐου, είναι η επέτειος της εξέργεσης στο Γκέζι πριν 10 χρόνια. Σωστά. Εγώ αυτό το θέτω εδώ πέρα, γιατί εδώ πέρα για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια ο τουρκικός λαός, ή τουλάχιστον αυτοί που θέλανε κάτι το διαφορετικό, βγήκανε και εκφραστήκανε στην κάλπη δημοκρατικά. Σε περίπτωση που πάμε, κύριε καθηγητά, σε δεύτερο γύρο, το ποσοστό αυτό, το οποίο είναι όντως σημαντικό, το 5% του Ογάν, πιστεύετε ότι θα κατευθυνθεί κατά μείζωνα λόγο προς τον Κιλιτζάρογλου και έτσι θα μπορέσει να του δώσει τη νίκη? Γιατί υπάρχει και άλλη άποψη, ότι αν ο Ερντογάν είναι πρώτος απόψε, θα πάρει και το δεύτερο γύρο. Ναι, κοιτάξτε, πριν τις κάλπες σήμερα, αυτό που λέγανε οι διάφοροι αναλυτές, ότι το ποσοστό του κυρίου Ογκάν θα πήγαινε προς τον κύριο Ερντογάν. Είναι εθνικιστική τάση. Σωστά. Και πήρε και πολλούς ψήφους ενδεχομένως από τους ψηφοφόρους του κυρίου Ιντζέ, που ήταν και οι νέοι, μερικοί από τους νέους εθνικιστές. Αλλά νομίζω με τα σημερινά δεδομένα και τη σημερινά δυναμική που διαμορφώνεται, όλα είναι στον αέρα. Σίγουρα στον κύριο Ογκάν θα το υποσχεθούν οι υπουργοί, γιατί συζητιόντουσαν και αυτά και μία-δύο μέρες πριν τις εκλογές από την πλευρά του κύριου Ερντογάν. Σίγουρα και η αντιπολίτευση θα μπει στο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι πια, αν υπάρχει πάλι μαζική συμμετοχή στο δεύτερο γύρο, νομίζω ότι ο κύριος Ερντογάν έχασε. Δηλαδή εδώ πέρα έχει γίνει κάτι το τρομερό σήμερα στην Τουρκία, που νομίζω ότι δεν μπορούσαμε πριν να το φανταστούμε, ακριβώς επειδή οι δημοσκοπικές εταιρείες στην Τουρκία είτε υπάγονται σε μια πλευρά είτε στην άλλη είναι και οι πιο αξιόπιστες, δεν είναι ποτέ εντελώς αξιόπιστες, αλλά σήμερα υπάρχει μια δυναμική που νομίζω ότι είναι πέραν των προσδοκιών των κομματικών επιτελείων, ιδιαίτερα της αντιπολίτευσης. Βγήκε κόσμος που ήθελε την αλλαγή. Έχετε κάποια εξήγηση του τι ακριβώς συνέβη, τι είναι αυτό που έστειλε τόσο πολλούς ανθρώπους να πάνε να ψηφίσουν με το ρεκόρ αυτό της συμμετοχής, και τι είναι αυτό που ανέτρεψε το ρεύμα, τέλος πάντων οι δημοσκοπήσεις έδιναν, γιατί ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων έδινε 2 μονάδες μπροστά τον Κιλιτζάρογλου. Τι μπορεί να είναι αυτό που το ανέτρεψε?
Νομίζω πρώτα απ' όλα η ελπίδα της ανατροπής. Η ελπίδα της ανατροπής. Έτσι, παρόλο ότι ο κύριος Ερντογάν κρατάει τις δυνάμεις του, έχει βγάλει και τους πιο ακραίους ψηφοφόρους, τους βλέπαμε και στις συγκεντρώσεις, ό,τι πιο ακραίο ισλαμικό υπάρχει, που δεν εκπροσωπεί το Ισλάμ και την Τουρκία, αλλά βγήκαν και αυτοί. Αλλά νομίζω η ελπίδα της ανατροπής και ένα μέρος του εκλογικού σώματος που δεν έχει καταγραφεί. Μπορεί να είναι και οι νέοι, θα τα δούμε αν τα βγουν τα ποσοστά, ποιοι ψηφίσανε και ηλικιακά. Και εμένα μου θυμίζει πραγματικά, σκεφτόμουν τις εκλογές, χωρίς να είναι ακριβώς το ίδιο, οι εκλογές του 1980 στην Νικαράγουα, όπου είχαμε για πολύ καιρό τους Σαντινίστας. Και τότε θυμάμαι πήγαν παρατηρητές, οι παρατηρητές με επικεφαλή τον Τζίμι Κάρτερ, τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, που εκεί πέρα έγινε η ανατροπή. Δεν περίμενε κανείς ότι θα χάσουν τις Σαντινίστας και κέρδισε η αντιπολίτευση. Και πώς το εξήγησε ο Κάρτερ? Λέει γιατί τότε πίστευαν πραγματικά ότι εκεί στην κάλπη που πάνε να ψηφίσουν είναι ελεύθεροι τη συγκεκριμένη στιγμή. Και εγώ αυτό έχω αυτές τις τελευταίες μέρες. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι με αυτούς που συναναστρέφουμε είναι πιο κοσμικοί, έτσι πιο πολλά κοινά έχουμε και θέλανε πραγματικά αλλαγή, αλλά αυτό καταλάβαινα. Ήλπιζαν όλοι και που ρωτάς από τον ταξιτζή στον συνάδελφο, νομίζω λέει θα κερδίσουμε, δεν ξέρω αν θα μας αφήσουν. Μάλιστα. Αυτό ήταν το βασικό. Εδώ πέρα φαίνεται ότι πολλοί τελικά πιστέψαν ότι θα τους αφήσουν ή δεν περίμεναν ότι υπάρχουν κι άλλοι σαν κι αυτούς. Γιατί αυτά θα τα δούμε τα νούμερα όταν βγούνε και αναλύσουμε ποιος ψήφισε πού, πότε και σε ποια περιοχή. Αλλά νομίζω αυτό το πράγμα, η ελπίδα ότι θα μπορεί να γίνει ανατροπή για πρώτη φορά και όταν βάλει ο κύριος Ερντογάν. Παρόλο ότι ο κύριος Ερντογάν μείωσε αισθητά τη διαφορά, εκεί που ήταν, θυμάστε, όταν ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του κύριου Κιλιτζάρογλου, ο κύριος Ερντογάν ήταν, ο κύριος Κιλιτζάρογλου ήταν μπροστά 15 μονάδες σε μερικές δημοσκοπήσεις. Μείωσε σιγά σιγά συστηματικά, κατάφερε με τα αφηγήματα που άλλαξε και ούτω καθεξής να μειώσει τη διαφορά, αλλά μπορεί να μην είναι αρκετά. Και νομίζω υπάρχει ένας κορεσμός τρομερός, υπάρχει ένας φόβος για την επόμενη μέρα και όπως μου εξηγούσε και κάποιος προχθές, μου λέει Δημήτρη, του λέω μα δεν θέλεις ασφάλεια η επόμενη μέρα όταν δεν ξέρεις πώς θα κυβερνήσει η αντιπολίτευση. Μου λέει τα πράγματα έχουν φτάσει εδώ που έχουν φτάσει. Πόσο χειρότερα μπορεί να γίνουνε? Και αυτό είναι ενδεικτικό του κλίματος, έτσι. Πόσο χειρότερα, δηλαδή, okay, θα υποφέρω. Θα υποφέρω, ας υποφέρω με μία αλλαγή. Νομίζω έτσι εξηγείται. Αλλά η Τουρκία σήμερα είναι διαφορετική. Και όχι μόνο αυτό, έχει μπει σε πολιτική περιπέτεια, πιστεύω. Δηλαδή, και ο κύριος Ερντογάν να κερδίσει, δεν ξέρω αν θα μπορεί να συνεχίσει να κυβερνάει με τον τρόπο που κυβερνάει, δεδομένου ότι υπάρχει αυτή η δυναμική. Και ο κύριος Κιλιτζάρογλου βεβαίως θα κερδίσει, αν κερδίσει τις εκλογές, με ένα κοινοβούλιο που δεν το ελέγχει. Και με ένα συνασπισμό, έτσι, γιατί ετερόκλητο δικό του, έτσι. Ναι. Ετερόκλητο δικό του, το κοινοβούλιο δεν το ελέγχει, γιατί πρώτο κόμμα είναι το κόμμα του κυρίου Ερντογάν. Βέβαια. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει συνταγματικές αλλαγές που θέλει για να αλλάξει το πολιτιακό σύστημα σε μια ενισχυμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Που σημαίνει ότι κάποια στιγμή μπορεί να αναγκαστεί ο ίδιος να ξαναπάει σε εκλογές για να υπάρχει μια εξισορρόπηση για να μπορεί να κυβερνήσει. Δηλαδή μπαίνουμε σε κάποιες περιπέτειες που δεν το περίμενε κανείς, αλλά εκεί πέρα πάμε. Έχω την αίσθηση και νομίζω διαβάζοντας και ακούγοντας ανάλογους αναλυτές εδώ στη Τουρκία, εκεί φαίνεται ότι πάμε. Δηλαδή το παν ήταν η ανατροπή και ενδεχομένως σχεδόν το κατάφεραν. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αστάθεια συνεπώς. Αναταραχή. Αβεβαιότητα. Και αβεβαιότητα. Προπάντων αβεβαιότητα. Αβεβαιότητα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ.